Κύριε Γιατρά, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιατρά. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Μας ευαισθητοποίησε αυτό το θέμα με τα παιδιά, γιατί είμαστε και γονείς πάρα πολλοί από εμάς, έτσι. Αξιολογώ το συγκεκριμένο θέμα πάρα πολύ κρίσιμο, πάρα πολύ σοβαρό και νομίζω ότι επειδή ακριβώς είναι πολυπαραγωγικό, το κομμάτι της ευθύνης, η οποία είναι αυταπόδεικτη και αφορά 100% για οποιονδήποτε επαγγελματία δίνει αλκοόλ σε ανήλικους και έχει την αποκλειστική ευθύνη ο ίδιος, είτε από δική του αμέλεια στις περιπτώσεις είτε από συνειδητά το κάνει, το θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο και νομίζω ότι το κομμάτι της εστίασης είναι το μικρότερο κομμάτι, γιατί το αξιολογώ σε ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα. Το συνδέω απόλυτα με την με τη βία η οποία υπάρχει στις ηλικίες αυτές και η οποία βλέπουμε καθημερινά διάφορα φαινόμενα βίας, βλέπουμε ανήλικους οι οποίοι συστήνουν συμμορίες, χρησιμοποιούν όπλα, έχουν μια κουλτούρα, μάλλον μια υποκουλτούρα βίας και διασκέδασης, δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια, κάποιοι οι οποίοι εντάσσονται σε ομάδες ανηλίκων και οι οποίοι έχουν κάποιους κανόνες και η ένταξη σε αυτές τις ομάδες θα πρέπει να ακολουθήσουν αντίστοιχα τους κανόνες αυτούς. Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι υπάρχει ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα και επειδή όμως εγώ δεν είμαι εδώ ως ένας κοινωνικός λειτουργός ή ως ένας κοινωνιολόγος ή ως ένας εκπαιδευτικός, αυτό το οποίο προφανώς θα πρέπει να αναφέρω για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είτε οργανώνουν πάρτι είτε δίνουν απευθείας αλκοόλ σε ανήλικους, είναι μια εγκληματική ενέργεια, ξεκάθαρα. Είναι μια παραβατική ενέργεια από τον νόμο. Έχει πολύ αυστηρές κυρώσεις και νομίζω ότι θα είμαι και ο τελευταίος άνθρωπος ο οποίος θα προσπαθούσε να υπερασπιστεί μια τέτοια παραβατική συμπεριφορά. Αυτό σας θυμά και είναι γεγονός ότι δεν λειτουργούν όλες οι επιχειρήσεις έτσι, προφανώς. Προφανώς, είπαμε, η πλειοψηφία έχει ένα υγιές πλαίσιο λειτουργίας. Κύριε Γιατρά, είναι κρυφό μυστικό όμως ότι διοργανώνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις εντός εισαγωγικών. Τα πάρτι αυτά. Να προσθέσω εδώ, Μαρίνα, ότι έχω ακούσει ότι υπάρχουν και παιδιά που προέρχονται από τις ίδιες τις τάξεις των ηλικίων που αναλαμβάνουν αυτή το ρόλο του οργανωτή. Ένα διαμοιβής κιόλας. Αυτό προφανώς θα έλεγα, Σωτήρη. Έτσι. Άκουσα κάποια ποσά, 400 ευρώ κερδίζουν για τις, αν κλείσουν μια παρέα και λοιπά. Να κλείσουν τραπέζια. Δηλαδή, με συγχωρείτε, όταν έρχεται ένας 15χρονος, κύριε Γιατρά, και του προσφέρεις μπουκάλι, λέει άνοιξαν ένα μπουκάλι, δεν είναι αυτό ποινικά κολάσιμο? Πώς αυτός ο ιδιοκτήτης καταστήματος εξασφαλίζει? Εννοείται πως είναι και είναι και συνειδητή επιλογή, γιατί απευθύνεται σε αυτά τα παιδιά. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία κράτησης. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε τη διαδικασία. Αυτό γίνεται, λειτουργεί με τις κρατήσεις. Όπως κλείνουμε ένα τραπέζι στο Ρεβεγιόν και απευθυνόμαστε σε κάποιο κατάστημα για να πάμε στο Ρεβεγιόν, υπάρχει μια προκράτηση. Φανταστείτε ότι αυτό συμβαίνει από παιδιά τα οποία είναι ανήλικα. Υπάρχουν τώρα δύο οπτικές και δύο θέματα να αξιολογήσουμε. Και ως πολίτες. Ένα έχει να κάνει με τον επαγγελματία ο οποίος προσφέρει αυτή την υπηρεσία σε εισαγωγικά, δηλαδή προσφορά φιάλης αλκοόλ σε ανήλικους, και από την άλλη έχουμε τους γονείς οι οποίοι γνωρίζουν ότι θα πάνε τα παιδιά τους είτε απόγευμα είτε βράδυ και ουσιαστικά δίνουν χρήματα για να έχουν την κράτηση. Και φαντάζομαι ότι όλοι θα λένε ότι τα δικά μας παιδιά θα πιούν το χυμό, δεν θα πιούν τη βότκα. Ναι, αυτό ακριβώς λένε. Αυτό ακριβώς. Δεν συμβαίνει αυτό. Κύριε Γιατρά, να ρωτήσω και κάτι. Συγγνώμη, Σωτήρη, και άκουσα, κύριε Γιατρά, δεν ξέρω αν αληθεύει, ότι το εισιτήριο για το συγκεκριμένο πάρτι ήταν 65 ευρώ. 65 ευρώ για να πιεις χυμό, πώς θα έδωσε ο γονιός, ας πούμε? Γι' αυτό λέω ότι είναι σε πλήρη γνώση και δεν ξέρω αν κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους ή αν έχουν, δεν ξέρω αν έχουν άλλες σκέψεις ότι δεν συμβαίνει αυτό ή ότι παιδιά είναι, μπορούν πλέον να το κάνουν γιατί έχουν μάλλον μεγαλώσει πρόημα. Νομίζω ότι έχουμε πάρει ένα λάθος προσανατολισμό γενικά και επαναλαμβάνω ότι για τη δική μου οπτική και θεώρηση ότι είναι ένα πρωτίστως κοινωνικό θέμα, δεν το διαχωρίζω καθόλου μα καθόλου και πιστεύω ότι είναι απόλυτα συνδεδεμένο με τα φαινόμενα βίας τα οποία έχουμε σε αυτές τις ηλικίες και τα οποία έχουν πλέον
γίνει καθημερινότητα είτε στα σχολεία είτε σε χώρους τα οποία συγκεντρώνονται ανήλικοι σε πλατείες ή σε γήπεδα, και ακόμα περισσότερο θα το συνδέσω ακόμα και στην πόλη μας. Αν δείτε τις ειδήσεις οι οποίες καταγράφονται τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων στα λίμματα μιας πόλης, θα καταλάβετε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εξάρτηση και σε εξαρτησιογόνες ουσίες. Αυτό συζητούσαμε πριν από εσάς με τον καθηγητή, τον κύριο Βανταράκη, κύριε Γιατρά. Μας έλεγε αυτά τα πράγματα. Δεν πρόλαβα να ακούσω και πιστέψτε με, δηλαδή, γιατί ήμουν στο αυτοκίνητο και μιλούσα ταυτόχρονα. Αλλά ναι, το θεωρώ, επειδή έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ το τι ακριβώς συμβαίνει γύρω από το θέμα, θα επαναλάβω ότι είναι ένα κρίσιμο κοινωνικό θέμα κυρίως, με τεράστια ευθύνη, αλλά να φανταστώ ότι είναι ένα μέρος μιας πολύ μεγάλης ευθύνης που έχουν οι ιδιοκτήτες που κάνουν αυτή την παραβατική συμπεριφορά. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο θέμα που αφορά ανήλικους, έχει σχέση η εκπαιδευτική κοινότητα, τεράστιο θέμα για τους γονείς και για την επιμέλεια των ανηλίκων. Παραλαμβάνω, είναι ανήλικοι. Δεν είναι κάποιοι νεαροί. Δεν είναι κάποιοι οι οποίοι είναι σε μια ηλικία. Μιλάμε για παιδιά 15-16 ετών. Ακριβώς. Να ρωτήσω, και κύριε Γιατρά. Και μικρότερα. Κύριε Γιατρά, ποιο είναι το πλαίσιο για να μπει κάποιο ανήλικο σε ένα κατάστημα? Μπαίνει ελεύθερα? Πρέπει να ζητείτε ταυτότητα? Δεν λέω για το αλκοόλ, προφανώς απαγορεύεται. Ναι, θεωρητικά θα πρέπει να ζητείτε. Στην πράξη δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γιατί δεν υπήρχαν, νομίζω ότι και το. Πολλά χρόνια πριν ανήλικοι δεν ήταν στη δική τους καθημερινότητα να βγουν. Ξέρετε, ρωτάω, συγγνώμη που διακόπτω, γιατί ρωτάω. Γιατί αν αρχίσει να ανοίγει τέτοια κουβέντα σήμερα, μπορεί να σε πούνε και οπισθοδρομικό. Βέβαια, εννοείται. Έτσι. Και θυμάμαι πριν από λίγα χρόνια είχα επισκεφθεί τη Γερμανία, μια πόλη, και μας έβγαλαν εκεί άνθρωποι, οι ομογενείς, η ομογένεια. Επίσημη συνάντηση είχαμε κάνει και είχαμε από αυτές τις δημοσιογραφικές καλύψεις. Βγήκα μια παρέα, βγήκαν τα παιδιά τους και συνοδεύονταν τα παιδιά από δύο γονείς. Όποτε είχαν έξοδο τα παιδιά, έτσι μας είχαν πει, συνεννοούνται οι γονείς μεταξύ τους, συνοδεύουν τα παιδιά οπωσδήποτε δύο γονείς, για να είναι δίπλα στα παιδιά τους. Τώρα δεν ξέρω αυτό κατά πόσο μπορεί να ακούγεται σήμερα οπισθοδρομικό. Θα προτιμήσω τον τίτλο του οπισθοδρομικού και ως γονιός, παρά να αντιμετωπίσω τις συνέπειες της διάθεσης και της κατανάλωσης αλκοόλ από έναν ανήλικο, ο οποίος χθες, παρακολουθώντας το θέμα, είδα μια καθηγήτρια παιδιατρικής να εξηγεί ότι και μια πολύ μικρή ποσότητα πόσα σοβαρά προβλήματα επιφέρει στην υγεία ενός ανήλικου παιδιού. Πολύ μικρή ποσότητα. Ακόμα και αυτό το οποίο κάνουν κάποιοι γονείς για πλάκα, δοκίμασε λίγο αλκοόλ, λίγη μπύρα, λίγο τσίπουρο, ναι, για να δεις λίγο κρασί κλπ. Χάριν αστείου. Ακόμα και οι πολύ μικρές ποσότητες τι επιφέρει στην υγεία. Νομίζω ότι έχουμε πάρει ένα λάθος προσανατολισμό, οδεύουμε σε πολύ δύσκολα μονοπάτια, είναι πάρα πολύ κρίσιμο το θέμα και νομίζω ότι χρειάζονται μέτρα όχι μόνο κατασταλτικά. Το σχολείο θεωρώ ότι είναι ένα καθοριστικό περιβάλλον διαμόρφωσης τέτοιων συνηθιών ή μη συνηθιών. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν τα παιδιά προσπαθούν να ενταχθούν σε μία ομάδα, η ομάδα αυτή, αν ακολουθεί μία υποκουλτούρα βίας, το οποίο συνδυάζεται με μουσική και με μία διασκέδαση η οποία μιμείται ενήλικους, νομίζω ότι εκεί έχει χαθεί το παιχνίδι έτσι κι αλλιώς. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιατρά. Κλείνοντας, πριν κλείσουμε, μάλλον οφείλουμε να ρωτήσουμε για τον κύριο Γιατρά, γιατί έχει ανακύψει θέμα πάλι με τα τραπεζοκαθίσματα. Α, ναι. Έτσι, είχαμε νέες εφόδους το Σαββατοκύριακο. Τι γίνεται τώρα με το Δήμο, αν υπάρχουν κάποιες επαφές, κάποιες συζητήσεις, γιατί ξέρουμε ότι το πλαίσιο λειτουργίας δεν σας ικανοποιεί. Έτσι, έχετε έρθει σε ρήξη με τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας για το ζήτημα αυτό, και αν σκέφτεστε να κάνετε κάποια καινούργια παρέμβαση. Κοιτάξτε να δείτε, αναμένουμε να υλοποιηθεί η δέσμευση που έδωσε ο ίδιος ο Δήμαρχος, ότι στο τέλος του έτους θα υπάρχει μια νέα κανονιστική. Θα επαναλάβω για ακόμα μια φορά ότι η συζήτηση περί κανονιστικής έχει ολοκληρωθεί ως προς τα όρια, γιατί δεν υπήρχε ποτέ διαφωνία, ακόμα και στην τελευταία και σε όλες τις προηγούμενες έχουν οριοθετηθεί τα σημεία τα οποία θα υπάρξει διάθεση τραπεζοκαθισμάτων. Βλέπω και εγώ τον τελευταίο καιρό να γίνεται μια προσπάθεια εντατικοποίησης των ελέγχων, και μάλιστα μπαίνοντας και σε γειτονιές οι οποίες μέχρι πρότινος δεν υπήρχε αυτός ο έλεγχος. Όπως? Εγώ
νομίζω είναι σε όλη την πόλη. Από ό,τι αναφέρει ο Δήμος, δηλαδή μου έκανε εντύπωση ότι αναφέρει πλέον και γειτονιές οι οποίες έκανε, λες και ήταν σε άλλη πόλη το προηγούμενο διάστημα. Γιατί μέχρι σήμερα ξέραμε για. Μην το πούμε έτσι, για Ρίγα Φεραίρου, για Νικολάου, στο κέντρο-κέντρο ξέραμε. Βιφέστου, α πούμε. Ναι, τα κεντρικά σημεία και γνωστά. Άρα βγαίνει και προς τα έξω, βλέπετε ο Δήμος τώρα. Φαντάζομαι, επειδή υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι μας ενημερώνουν ότι δέχονται έλεγχο για την άδεια των τραπεζοκαθισμάτων και καλώς δέχονται. Η άδεια κατάληψης των τραπεζοκαθισμάτων συμπαρασύρει αντίστοιχα και ένα κόστος, το οποίο κόστος πηγαίνει στο Δήμο, δηλαδή σε εμάς. Είναι ανταποδοτικό αυτό το κόστος. Για τη στιγμή που είναι ένας κοινόχρηστος χώρος που χρησιμοποιείται τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καλώς υπάρχει ένα τίμημα, ψηλό ή χαμηλό είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά καλώς υπάρχει για να υπάρχουν κάποια έσοδα για το Δήμο. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι είναι πάγια η θέση, είναι σταθερή και την έχω, νομίζω. Την έχουμε στοχεύσει ως και ανά, μας ενδιαφέρει και η εικόνα της πόλης και η προσβασιμότητα, αλλά και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού. Δεν είναι δυνατόν τον Νοέμβριο μήνα κάποιοι να έχουν άδεια τραπεζοκαθισμάτων και κάποιοι να μην έχουν βγάλει. Και κάποιοι να μην έχουν, βέβαια. Ακριβώς. Είναι... Αυτό είναι νομίζω κάτι το οποίο εξοργίζει τους πάντες. Και απ' την άλλη, η υπέρβαση των ορίων και το. Η λογική, το ότι εγώ μπορώ να χρησιμοποιήσω όσα τραπεζοκαθίσματα χρειάζομαι για να μπορέσω να έχω τα οικονομικά αποτελέσματα τα οποία προσδοκώ, και αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, με την έννοια ότι αν ο κόσμος μεταφέρεται σε κάποιον ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να βγάλει 300 τραπεζοκαθίσματα, 500 τραπεζοκαθίσματα, γιατί ξέρετε τα social πλέον μας κάνουν κοινωνούς την πληροφορία πάρα πολύ γρήγορα, όταν βγαίνει μια εικόνα με 300 τραπεζοκαθίσματα σε μια πλατεία, σε ένα πεζόδρομο ή σε ένα πεζοδρόμιο, καταλαβαίνετε ότι πλέον δεν χρειάζεται να σου το πει κάποιος ή δεν χρειάζεται να ενημερωθείς από κάποιον άλλον. Έχει έρθει στον τοίχο σου απευθείας την πληροφορία. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιατρά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Και καλή δύναμη. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. 104,1 Πελοπόννησος FM. Αξιόπιστη ενημέρωση.